Η ερυθρόλευκη του Πανηλιακού με ένα μαγικό πρώτο ημίχρονο βγαλμένο από τις εμφανίσεις που όλη η Λία θαύμασε στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος επικράτησαν με 3-0 επί της νίκης Τραγανού και ανέβηκαν πανηγυρικά στη Γάμα Εθνική ολοκληρώνοντας τα ντάμπλ. Απόλυτος πρωταγωνιστής για την ομάδα ο Γιάννης Σωτηρόπουλος που σημείωσε και τα 3 γκολ των νικητών. Ατέλειο το γλέντι μετά το σφύριγμα της λήξης για την επιστροφή της ομάδας στις εθνικές κατηγορίες με το πάρτι να συνεχίζεται στο Δημαρχείο του Πύργου που έγινε και η απονομή του τροπέου στους νταμπλούχους Ηλίας. Πάμε να δούμε τα γκολ του αγώνα, τους πανηγυρισμούς μετά τη λήξη και τη μαγική ατμόσφαιρα που επικράτησε στην κεντρική πλατεία του πύργου αλλά και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Συγχαρητήρια στα παιδιά, στον προπονητή, στο team όλων των τεχνικών που ασχολήθηκε με τον Πανηλιακό και πάνω απ' όλα στους αφανείς ήρωες που ήσαν εκλεκτοί συμπολίτες μας, που έδωσαν την ψυχή τους και βοήθησαν οικονομικά ώστε αξιοπρεπώς να περάσει τις δύσκολες στιγμές του Πανηλιακός. Πιστεύω τώρα πια όλη η πόλη θα είναι δίπλα του. Ήταν ένα παιχνίδι που για μας η νίκη ήταν αποκλειστική, ήταν μονόδρομος. Μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά σε ένα παιχνίδι οριακό. Καταφέραμε από πολύ νωρίς να επιβάλλουμε το ρυθμό μας και να πετύχουμε 3 γκολ και ένα σκόρ ημιχρόνου καθαρό. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδο αυτή για μας. Είμαστε μια ομάδα η οποία τελείωσε το πρωτάθλημα με 19 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο. Και παρά τα αυτά έπρεπε να αποδείξουμε σε όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Έπρεπε δηλαδή, παρότι στη ροή του πρωταθλήματος βρεθήκαμε πολύ μπροστά, έπρεπε και στα διαδικασία των μπαράζ να κάνουμε το ίδιο. Περάσαμε 2 εβδομάδες πάρα πολύ δύσκολες, 2 εβδομάδες οι οποίες
μας κλώνησαν την ηρεμία στα αποδυτήριά μας. Παρά τα αυτά όμως, επειδή είμαστε μια ομάδα η οποία είναι 10 μήνες στο γήπεδο και έχει δουλέψει πάρα πολύ για να πετύχει τους στόχους τους, κατάφερε να βρει την ηρεμία, να βρει την αυτοσυγκέντρωση, να βρει τις δυνάμεις εκείνες που χρειάζεται για να καθαρίσει πολύ νωρίς ένα τόσο ωριακό μας. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές, αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πάλεψαν 10 μήνες μέσα στο γήπεδο, τους αξίζουν τα συγχαρητήρια και από μένα προσωπικά. Να δώσω συγχαρητήρια και στους ανθρώπους που τρέχουν την ομάδα, οι οποίοι μας υποστήριζαν τη δουλειά μας σε πολύ ψηλό βαθμό και πετύχαμε το στόχο που είχαμε θέσει από το καλοκαίρι. Είναι μια μεγάλη στιγμή για την ομάδα μας. Επανέρχεται στις εθνικές κατηγορίες μετά από 2 χρόνια δράνειας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, ευτυχισμένοι όλοι οι άνθρωποι του Πανηλιακού που κάναμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια φέτος. Όλοι βάλαμε το λιθαράκι μας για να πετύχουμε αυτό το στόχο που πιστέψαμε δεν ήταν και τόσο εύκολο όσο φαινόταν αρχικά. Μια δύσκολη χρονιά φτάνει στο τέλος της. Δικαιωμένη. 10 μήνες μες στο γήπεδο. Περάσαμε μια τρομερή χρονιά. Και λίγο στο τέλος τώρα κουραστήκαμε, χωθήκαμε, να το πω, δεν ξέρω. Τέλος καλό, όλα καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που μας πιστέψαν από την αρχή.